Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Για ακούστε, επιστρέψαμε καλά από την Κύπρο. Και έχω μία έκπληξη που τη σκέφτηκα για όλα τα τρελά παόκια και όλους τους Θεσσαλονικείς που μας αγαπάνε. Λοιπόν, ακούστε το καλά. Την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ, 31 του Μαΐου, από τις 9 η ώρα και μετά, θα έχουμε στην Αγία Βαρβάρα, που είναι πάνω από το γήπεδό μας, την γήπεδάρα μας, την παοκάρα μας, στην Τούμπα, για όλους αγρυπνία. Θα είναι μια αγρυπνία και στο τέλος θα σας πω και δύο λόγια, μωρά, αυτά τα τρελά, τα χαζά, τα λόγια που λέω. Είναι απόδοση του Πάσχα και θα είναι αναστάσιμη λειτουργία. Όπως είναι την Ανάσταση η λειτουργία, έτσι θα είναι και το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης, 31 του Μαΐου, από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 12.30, και θα το γλεντήσουμε και θα το ευχαριστηθούμε και θα το ξαναχαρούμε, και μπορείτε όλοι, επειδή είναι Πάσχα, να μεταλάβετε. Όλοι, ελάτε εκεί να μεταλάβετε. Με τον φίλο μου τον έναν τον Παπαδημήτρη και τον άλλο τον Παπαδημήτρη. Δύο Παπαδημήτρη δεν σε έχει. Και ο Παπαχρήστος ο Χαζούλης θα είναι μαζί τους, γιατί είναι φίλος τους. Ελάτε εδώ, Αγία Βαρβάρα, ακριβώς πάνω από το γήπεδο της Τούμπας, και πάρκινγκ έχει και χώρο έχει και χαρά έχει και τρέλα έχει και όρεξη έχει και καλούς ψαλτάδες έχει και αγάπη πολύ στις καρδιές μας έχει. Άντε, εγώ σας περιμένω. Σας περιμένω, γι' αυτό το κάνω στην Τούμπα φέτος. Για όλους τους φίλους που δεν μπορούν να έρχονται λόγω ακρίβειας, λόγω βενζίνης, λόγω απόστασης, να έρθουν μέχρι εκεί στη Σαρακίνα. Οι άλλες μέρες και άλλες ακολουθίες θα είναι στη Σαρακίνα. Άντε, σας αγαπώ και σας περιμένω.